Γιατί έπαθε το ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ο ασθενής μας? Καταρχήν, αν μία διαφάνεια κρατήσετε από αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να αυτή, ότι το εγκεφαλικό δεν είναι μία συγκεκριμένη νόσος, ένα σύνδρομο. Δεν έχει δηλαδή μία συγκεκριμένη αιτία, αλλά αντίθετα είναι ένα σετ συμπτωμάτων και σημείων τα οποία μπορούν να έχουν διαφορετικές αιτιολογίες. Και αυτό πρέπει να κάνουμε στον ασθενή με εγκεφαλικό, να βρούμε τι το προκάλεσε, ώστε να πάμε να το διορθώσουμε και να μην δώσουμε την ευκαιρία να υποτροπιάσει. Και αυτό θα δούμε τώρα, ποιες είναι οι πιο συνήθεις αιτίες των εγκεφαλικών επεισοδίων, με απλά παραδείγματα, με απλά καθημερινά παραδείγματα, όχι σπάνιους ασθενείς. Αυτή είναι η ασθενή με εγκεφαλικό. Βλέπουμε εδώ πέρα την υπόπικρη περιοχή αριστερά. Αυτό είναι το εγκεφαλικό που έχει αυτή η κυρία 77 ετών, η οποία έρχεται με δεξιά ημιπληγία, η οποία έχει 50 παγκίας από το ιστορικό της, έχει μια κακή γλυκοζηλωμένη, έχει μια κακή LDL. Βλέπουμε δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία έχει βαρύ αθυρωματικό προφίλ με πολλά παγκίας, με κακή γλυκοζηλωμένη και καλή και κακή LDL. Από το καρδιογράφημα δεν βλέπουμε κάτι το οποίο να μας ενοχλεί ιδιαίτερα, δεν βλέπουμε κάποια αιτία του εγκεφαλικού επεισοδίου. Η σκέψη λοιπόν με βάση αυτό το αθρηματικό προφίλ πηγαίνει στην αθυροσκλήρωση και όντως κάνουμε ένα τρίπλεξ την επόμενη μέρα και βλέπουμε αυτή τη μεγάλη στένωση, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η αιτία του εγκεφαλικού επεισοδίου. Και αυτή είναι η πρώτη μεγάλη αιτία εγκεφαλικών, ισχυμικών εγκεφαλικών επεισοδίων, τα εγκεφαλικά δηλαδή που οφείλονται σε αθυροσκλήρωση. Αυτή είναι η ταξινόμηση η οποία χρησιμοποιείται διεθνώς εδώ και 4 περίπου δεκαετίες. Ταξινόμηση κατά τόσο, όπως βλέπουμε, έχει 5 μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη εξ αυτών είναι τα εγκεφαλικά τα οποία οφείλονται σε αθυροσκλήρωση. Δεν θα πω τίποτα για την αθυροσκλήρωση στο συγκεκριμένο ακροατήριο, το οποίο έχει πολύ ειδικές γνώσεις για τα μεταβολικά νοσήματα και την αθυροσκλήρωση. Η αθυροσκλήρωση στο αγκιακό δίκτυο, το οποίο αδεύει τον εγκέφαλο, μπορεί να είναι άφθονη. Και αυτό γιατί υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει ένα αγκείο για να κάνει αθυροσκλήρωση. Και τρία είναι αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά στα οποία μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί αθυροσκλήρωση. Το ένα χαρακτηριστικό είναι αυτά τα σημεία στα οποία ένα αγκείο βγαίνει από το μητρικό αγκείο. Όπως για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε από το αορτικό τόξο βγαίνει η υποκλίδια, ή εδώ από το αορτικό τόξο βγαίνει η κοινή καροτίδα. Σε αυτά τα σημεία λοιπόν που ένα αγκείο βγαίνει από το μητρικό αγκείο, εκεί αυξάνεται τη τριβώδη ροή του αίματος και υπάρχει μεγαλύτερη τάση να δημιουργούνται αθρηματικές πλάκες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που μπορεί να έχει ένα αγκείο και να είναι βάρος σε αθρηματικές πλάκες είναι τα σημεία αυτά στα οποία διακλαδώνεται. Όπως για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε την κοινή καροτίδα, η οποία σπάει σε έσω και έξω καροτίδα. Σε αυτά τα σημεία και πάλι αυξάνεται η τριβώδη ροή του αίματος και δημιουργούνται αθρηματικές πλάκες. Και το τρίτο σημείο είναι τα σημεία στα οποία υπάρχει καμπυλόιδα του αγκείου, όπου και πάλι δημιουργείται τριβώδης ροή και αυξημένη συχνότητα για θρωματικές πλάκες. Και όπως βλέπουμε, τα αγκεία που αρδεύουν τον εγκέφαλο, οι αρτηρίες που αρδεύουν τον εγκέφαλο, έχουν πολλά τέτοια σημεία με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δημιουργούν είναι πολύ συχνά να έχουμε πλάκες στον εγκέφαλο, στις αρτηρίες που αρδεύουν τον εγκέφαλο, όπως για παράδειγμα αυτό που βλέπουμε στην αγκιογραφία στη δεξιά πλευρά της εικόνας. Τώρα, τι είναι αυτό που προκαλεί το εγκεφαλικό? Δεν είναι η στένωση αυτή καθε αυτή, είναι η εξέλκωση της πλάκας και η δημιουργία θρόμβου εκεί πάνω, ο οποίος θα σπάσει και θα ανέβει προς τα πάνω σε κάποιο περιφερικότερο αγκείο, θα το κλείσει και θα οδηγήσει στο εγκεφαλικό επεισόδιο. Άρα είναι ένα θρομβοεμβολικό επεισόδιο, δεν έχει να κάνει με την αθυροσκλήρωση από μόνη της, αλλά έχει να κάνει με τη θρόμβωση και την εμβολή πάνω στην αθυρωματική πλάκα. Οπότε αυτό που συμβαίνει πρακτικά είναι κάτι σαν αυτό που βλέπουμε. Σκεφτείτε, εδώ έχουμε αυτό το γράφημα δείχνει ουσιαστικά τα αγκεία τα οποία κουβαλάνε αίμα και την περιοχή η οποία αρδεύεται από αυτά τα αγκεία. Είναι κάτι αντίστοιχο σαν να σκεφτείτε ότι έχετε έναν κήπο και θέλετε να ποτίσετε το κήπο, είναι καλοκαίρι, θέλετε να έχετε ένα πράσινο κήπο, οπότε η καρδιά που είναι στη βάση αυτών των σωλήνων στέλνει το αίμα, στέλνει το νερό προς τον κήπο πάνω. Και έτσι διατηρείται πράσινο. Αλλά για κάποιο λόγο κάποιος τέτοιος σωλήνας, κάποια τέτοια αρτηρία αποφράζεται, με αποτέλεσμα η περιοχή του κήπου που αρδεύεται από αυτό το σωλήνα, από αυτό το νερό, να ξεραθεί και να νεκρωθεί. Αυτό ουσιαστικά είναι το εγκεφαλικό. Έτσι λοιπόν, βλέποντας ποια περιοχή του κήπου έχει ξεραθεί, είναι εύκολο να καταλάβουμε και ποιος σωλήνας έχει αποφραχθεί. Για να θέλετε να το πούμε και ιατρικά, η κατανομή του εμφράκτου οφείλει να σεβαστεί την αρτηριακή κατανομή του εγκεφάλου. Και έτσι, αν θυμηθούμε λιγάκι την ανατομία μας από τα παλιά χρόνια, ο εγκέφαλος αρδεύεται από. Έχουμε τρεις μεγάλες περιοχές άρδευσης του εγκεφάλου. Με το κόκκινο χρώμα είναι πρόσθετη εγκεφαλική, με το κίτρινο χρώμα είναι η μέση εγκεφαλική αρτηρία, με το πράσινο χρώμα είναι η οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία. Έτσι, λοιπόν, βλέποντας την αξονική τη μαγνητική του ασθενούς μας, βλέπουμε σε ποια περιοχή είναι αυτή
η νέκρωση και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε, να αποψιαστούμε ποιο ίσως είναι και ο κλάδος ο οποίος έχει αποφραχθεί. Έτσι λοιπόν στο παράδειγμα αυτό που δείχνει η αξονική, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι αυτό που έχει αποφραχθεί είναι ο κλάδος ο οποίος ματώνει την κίτρινη περιοχή, δηλαδή την μέση εγκεφαλική αρτηρία και συγκεκριμένα ο πρώτος, ο άνω κλάδος της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Οπότε και μέσω της απεικόνησης, αλλά και προφανώς μέσω της αγγιογραφίας, μπορούμε να, να έχουμε μια καλή άποψη για το ποιος κλάδος έχει αποφραχθεί. Ωστόσο, μπορεί να δημιουργηθεί και ένα άλλο σενάριο. Δείτε αυτό το γράφημα, το κάτω το γράφημα, όπου και πάλι βλέπουμε την αντλία κάτω, η οποία στέλνει νερό στον κήπο. Ωστόσο, την ιδέα που είχαμε εμείς να έχουμε περάσει τον κήπο την έχουν όλοι στη γειτονιά, με αποτέλεσμα, επειδή είναι καλοκαίρι, όλοι ποτίζουν τον κήπο τους, δεν υπάρχει αρκετό νερό, οπότε πέφτει η πίεση του νερού και έτσι αντί να βγάζει 5 αίματα ο σωλήνας όπως φαινόταν στην πάνω εικόνα, τώρα βγάζει 3 αίματα, με αποτέλεσμα να μην φτάνει το αίμα για να ρδεύσει όλη την περιοχή του κήπου, την οποία όφιλε να ρδεύσει, με αποτέλεσμα να είναι περιοχές οι οποίες βρίσκονται μακριά από το σωλήνα, να μην τους φτάνει αρκετό νερό και να ξεραίνονται. Έστω σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι το έμφρακτο δεν σέβεται την αρτηριακή κατανομή, βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε ένα τέτοιο εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως φαίνεται στην εικόνα, δηλαδή μεταξύ της κόκκινης και της κίτρινης περιοχής, ή μεταξύ της κίτρινης και της πράσινης περιοχής, ή μεταξύ της κίτρινης και των βαθέων δομών, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν έχει αποφραχθεί το αγγείο, αλλά αυτό που συμβεί είναι να έχει πέσει η πίεση στο σύστημα, η πίεση του νερού και με αυτόν τον τρόπο οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο όριο να ισχυμούν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας διαφωτίσει γιατί θα σκεφτούμε άλλες πιθανές αιτίες. Για παράδειγμα, θα σκεφτούμε ότι ίσως αυτός ο ασθενής να έχει γενικευμένες θερματικές πλάκες στο αγιακό δίκτυο, τόσο δεξιά, τόσο αρνητικά, με αποτέλεσμα πρακτικά να καταργείται παράπλευρη κυκλοφορία και να μην φτάνουν αυτές οι μεθοριακές περιοχές να αρδεύονται ικανοποιητικά και να οδηγούνται στο έμφρακτο. Άρα, ναι, η αθυροσκλήρωση μπορεί να κάνει θρόμβοεμβολή, αλλά μπορεί να εμποδίσει γενικότερα την καλή κυκλοφορία με αποτέλεσμα να έχουμε τέτοια μεθοριακά έμφρακτα. Αυτή είναι η πρώτη λοιπόν μεγάλη βασική κατηγορία αιτιών ισχυμικών εγκεφαλικών επεισοδίων, που είναι η αθυροσκλήρωση. Και πάμε στη δεύτερη μεγάλη βασική κατηγορία ισχυμικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Βλέπετε, χρησιμοποιώ την ίδια αξονική ακριβώς για να τονίσω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι το εγκεφαλικό δεν είναι νόσος, είναι ένα σύνδρομο. Θα δούμε δηλαδή ότι η ασθενής μας έχει διαφορετική νόσο, παρόλα αυτά έχει την ίδια απεικόνηση και προφανώς και την ίδια κλινική εικόνα. Ασθενής λοιπόν, πάλι γυναίκα 77 ετών, έρχεται με την ίδια αξονική, πάλι με δεξιά εμπειρία. Από το ιστορικό της όμως τώρα έχουν λίγο διαφορετικό προφίλ. Η γυναίκα είναι υπερτασική, αλλά δεν είναι καπνίστρια, δεν είναι διαβητική, με μια αξιοπρεπή LDL. Και αυτό τους φαίνεται στις καροτίδες, καθαρές καροτίδες, χωρίς ίχνος αθυρωματικής νόσου. Άρα δεν φαίνεται αθυρωματικό αυτό το εγκεφαλικό. Από το καρδιογράφημα βλέπουμε έναν φλεβόκοβο. Ωστόσο, στον υπέρηχο που θα κάνουμε θα δούμε λίγο ξεχυλωμένο τον αριστερό κόλπο στα 42 χιλιοστά. Και την επόμενη μέρα που θα κάνουμε ένα καρδιογράφημα, κάθε πρωί θα κάνουμε ένα καρδιογράφημα, θα δούμε αριθμία, θα δούμε την κολπική μαρμαργή, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ συχνή αιτία εγκεφαλικού και είναι ουσιαστικά αυτό μας εισάγει στην δεύτερη μεγάλη κατηγορία εγκεφαλικών επεισοδίων, αυτά τα οποία οφείλονται σε καρδιοεμβολή. Οφείλονται δηλαδή σε έναν θρόμβο ο οποίος ξεκίνησε όχι από τα αγγεία όπως προηγουμένως, από τις αρτηρίες, αλλά από την καρδιά και έφτασε πάνω στο αγγειακό δίκτυο που αρδεύει τον εγκέφαλο και εμβόλυσε κάποιο μικρότερο κλάδο. Η κολπική μαρμαργή είναι η πιο συχνή αιτία, ωστόσο υπάρχουν και άλλες πολλές παθολογίες από την καρδιά, οι οποίες μπορεί να βγήσουν σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Μπορεί να είναι βαλβιδική νόσος, για παράδειγμα ανεπάρκειες μητροειδούς ή μια επασβεστομένη αορτική βαλβίδα. Μπορεί να είναι θρόμβοι μέσα στην αριστερά κοιλία, για παράδειγμα ως απότοκο ενός φράγματος μυοκαρδίου και ενός ανευρίσματος στην αριστερά κοιλία, ή θα μπορούσε να είναι λόγω διατατικής μυοκαρδιοπάθειας και πάλι και λόγω στάσης του αίματος. Θα μπορεί να είναι πάλι πίσω από τον κόλπο, αλλά όχι θρόμβος αυτή τη φορά. Θα μπορούσε να είναι μείωξη του αριστερού κόλπου, θα μπορούσε να είναι στις βαλβίδες μια εκβλάστηση στο πλαίσιο λοιμόδους ενδοκαρδίτιδας. Θα μπορούσαν να είναι γενικά πάρα πολλές αιτίες από την καρδιά, οι οποίες θα οδηγήσουν το έμβολο να φύγει από την καρδιά και να φτάσει στον εγκέφαλο. Έτσι λοιπόν, όποτε έχουμε ένα ασθενή με εγκεφαλικό επεισόδιο, οφείλουμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα της καρδιάς, τόσο από ηλεκτροφυσιολογικής πλευράς, όσο και δομικής πλευράς, για να δούμε μήπως τυχόν υπάρχει κάτι το οποίο έφυγε από την καρδιά και έμβολησε τον εγκέφαλο. Αυτή είναι η δεύτερη λοιπόν βασική κατηγορία, τα εγκεφαλικά τα οποία φαίνονται σε καρδιοεμβολή, και πάμε στην τρίτη βασική κατηγορία, που είναι αυτή η κατηγορία με την οποία οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε λίγο άβολα. Δεν την νιώθουμε τόσο καλά, δεν την γνωρίζουμε τόσο καλά, ωστόσο δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο. Πάλι λοιπόν η διακυρία 77 ετών, έφταιγε με δεξιά ημιπληγία, δεν έχει υπαισθησία, δεν έχει αφασία.
Από τον έλεγχο που κάνουμε βλέπουμε πάλι μια γλυκοζηλωμένη η οποία είναι κακή στο πάνω από 8% και βλέπουμε από το καρδιογράφημα ένα αυξημένο δείκτη Σοκόλοφ, βλέπουμε την υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας, ένδειξε ότι αυτή η γυναίκα είχε δυσρύθμιση στη αρτηριακή υπέρταση. Άρα έχουμε μια ασθένεια λοιπόν η οποία έχει δυσρύθμιση στο διαβήτη και δυσρύθμιση στη αρτηριακή υπέρταση. Στην αξονική τομογραφία που θα κάνω στην ασθενή δεν θα δούμε ένα οξύεμφρακτο, αλλά αυτό που θα δούμε γύρω από τις κοιλίες, βλέπουμε αυτές τις γκρίζες ζώνες, αυτές τις μαύρες σκιές γύρω από τις κοιλίες, είναι πάρα πολύ συχνά, ειδικά στους ηλικιωμένους ασθενείς μας. Οι ακτινολόγοι του περιγράφουν με διάφορους όρους, θα το πούνε ισχυμική μικροαγγειοπάθεια, λεύκο εγκεφαλοπάθεια, ισχυμική νόσο των μικρών αγγείων, έχουν διάφορους όρους να το περιγράψουν. Θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτό στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό το έμφρακτο, αυτά τα έμφρακτα είναι αυτά που λέμε νόσους των μικρών αγγείων. Στη διεθνή ορολογία τα λέμε Λάκνα, στα ελληνικά τα λέμε επίσης καινοτοπιώδη, καινοχωριώδη. Τι διαφορετικό έχουν αυτά τα έμφρακτα, γιατί τα εξετάζουμε ξεχωριστά. Είναι, όπως είπαμε, οφείλονται σε νόσους των μικρών αγγείων, κάποιων μικρών αρτηριδίων, όπως είναι αυτά τα οποία βλέπουμε στην εικόνα. Αυτά τα αρτηρίδια έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Καταρχήν, όπως βλέπουμε, βγαίνουν σχεδόν κάθετα από το μητρικό αγγείο. Βλέπετε το μητρικό αγγείο, τη μέση εγκεφαλική και πόσο σχεδόν σε 90 μοίρες βγαίνουν αυτά. Ο ρόλος τους είναι να πάνε βαθιά μέσα στον εγκέφαλο, γύρω από τις κοιλίες και να ματώσουν τις περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες είναι γύρω από τις κοιλίες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι πάρα πολύ λεπτά, με αποτέλεσμα να κουβαλούν πολύ μικρή ποσότητα αίματος. Άρα, ως αποτέλεσμα, να αιματώνουν πολύ μικρή περιοχή εγκεφάλου, γιατί δεν έχουν περισσότερο αίμα να αιματώσουν. Οπότε, για παράδειγμα, βλέπουμε πόσο μικρές είναι αυτές οι περιοχές στις οποίες αρδεύουν αυτά τα αρτηρίδια. Τώρα, υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Κάθε τέτοιο αρτηρίδιο αιματώνει τη δική του περιοχή. Καμία άλλη περιοχή, γιατί δεν του φτάνει το αίμα. Αλλά και αντίστοιχα, κάθε τέτοια περιοχή παίρνει αίμα μόνο από τον δικό της αρτηριακό κλάδο, μόνο από αυτό το αρτηρίδιο και από κανένα άλλο αρτηρίδιο. Είναι ένα ζευγάρι δηλαδή, το αρτηρίδιο και η περιοχή την οποία αιματώνει, το οποίο είναι πιστό το ένα με το άλλο. Έτσι, ας το αφήσουμε αυτό. Έτσι λοιπόν, αυτό που συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση είναι ότι όταν αποφραχθεί ένα τέτοιο αρτηρίδιο, αυτό το οποίο θα συμβεί είναι η συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου η οποία αρδεύεται από αυτό το αρτηρίδιο να νεκρωθεί. Αυτή η περιοχή, όπως είπαμε, είναι πολύ μικρή, εξορισμού είναι μικρότερη από 1,5% σε διάμετρο και βλέπουμε πώς μπορεί να φανεί σε αυτή την περίπτωση. Αυτό λοιπόν, βλέπουμε μπορεί να είναι ένας άλλος κλάδος να αποφραχθεί μια άλλη περιοχή, οπότε βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε μικρά έμφρακτα, η οποία είναι γύρω από τις κοιλίες, τα οποία εξορισμού είναι μικρότερα από 1,5% σε διάμετρο. Και αν κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία ή και αξονική, αλλά μαγνητική είναι πιο καλά, θα δείξει αυτά ακριβώς τα έμφρακτα. Βλέπουμε πολύ μικρά έμφρακτα σε μέγεθος, κάτω από 1,5%, τα οποία βρίσκονται βαθιά μέσα στον εγκέφαλο, όχι στο φλοιό, γύρω από τις κοιλίες, τα οποία είναι πρακτικά αυτές οι πολύ μικρές περιοχές οι οποίες νεκρώθηκαν γιατί αποφράχθηκε ο δικός τους αρτηριακός κλάδος. Αυτά είναι τα καινοτοπιώδη, καινοχωριώδη εγκεφαλικά. Τι ακριβώς συμβαίνει και δημιουργούνται αυτά τα εγκεφαλικά? Ο μηχανισμός είναι διαφορετικός, η παθοφυσιολογία είναι διαφορετική. Δεν είναι αθυροσκλήρωση, δεν είναι καρδιοβολή. Τι είναι? Η παθολογία πίσω από αυτή τη βλάβη είναι η λιποϊαλίνωση. Πρακτικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο μυϊκός χιτώνος αυτών των αρτηριδίων μετατρέπεται σε ινική, μετατρέπεται σε ινόδη ιστό, παχαίνει σιγά σιγά με αποτέλεσμα το αγγείο όλο να στενεύει και να στενεύει και να στενεύει, ώσπου κάποια στιγμή αποφράζεται. Άρα δεν αποφράζεται από αθυροσκλήρωση, δεν αποφράζεται από εμβολή, αποφράζεται γιατί παχαίνει ο μυϊκός χιτώνος του αρτηριδίου λόγω της λιποϊαλίνωσης. Και ποιες είναι οι δύο πιο βασικές αιτίες οι οποίες οδηγούν σε λιποϊαλίνωση? Μία είναι η ηλικία, εντάξει, αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν δύο πάρα πολύ βασικές αιτίες. Η μία είναι η αρτηριακή υπέρταση και άλλη είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης. Αυτές είναι οι δύο βασικές καταστάσεις οι οποίες οδηγούν σε αυτή την νόσο των μικρών αγγείων και όπως καταλαβαίνουμε, αυτός ο ασθενής που έχει με αυτό το κεφαλικό έχει νόσο των μικρών αγγείων και δεν την έχει μόνο στον εγκέφαλο, είναι μια γενικευμένη νόσο των μικρών αγγείων σε όλο του τον οργανισμό και προφανώς θα έχει νόσο των μικρών αγγείων στον αμφιλιστροειδή, όπως για παράδειγμα η διαβητική αμφιλιστροειδοπάθεια, η υπερτασική αμφιλιστροειδοπάθεια, θα έχει βλάβες στους νεφρούς, όπως η διαβητική νεφροπάθεια, ένα μέρος αυτής που οφείλεται σε νόσο των μικρών αγγείων, η υπερτασική νεφροπάθεια. Άρα σε αυτόν τον ασθενή η νόσος του δεν είναι το εγκεφαλικό του, ούτε είναι νόσος των μικρών αγγείων του εγκεφάλου. Η νόσος του είναι ο διαβήτης.
Η νόσος του είναι υπέρταση, που απλά τη συγκεκριμένη μέρα την χάνει ο ασθενής να έρθει στο νοσοκομείο με την έκφανση του εγκεφαλικού, ενώ μια εβδομάδα πιο πριν μπορεί να είχε πάει στον οφθαλμίατρο με την έκφανση αυτής της νόσου, την αμφιλιστροειδοπάθεια. Επομένως, ξανά, δεν είναι νόσος το εγκεφαλικό, είναι απλά η έκφανση, τα συμπτώματα, η αιτία είναι κάτι άλλο από κάτω. Και αυτό που θα κάνουμε και αυτό που θα δούμε στη μαγνητική είναι αυτές οι διάχυτες βλάβες περικυλιακά, γιατί προφανώς δεν είναι ένα αγκιάκι μόνο το οποίο παθαίνει λιπογυαλίνωση και οδηγείται σε αυτές τις ισχυμικές βλάβες. Αυτή είναι μια χρόνια κατάσταση η οποία αφορά σε όλα αυτά τα μικρά αρτηρίδια. Επομένως, γενικά γύρω από τις σκυλές υπάρχουν τέτοιες ατροφικές βλάβες, και αυτό είναι που βλέπουμε στη μαγνητική και αυτό είναι που μας περιγράφουν και οι ακτινολόγοι ως μικροισχυμική νόσος ή λευκογεφαλοπάθεια, νόσος των μικρών αγκίων του εγκεφάλου, που επαναλαμβάνω είναι μια γενικευμένη νόσος. Αυτή λοιπόν είναι η τρίτη μεγάλη κατηγορία εγκεφαλικών, και αν αρθρίσουμε αυτές τις τρεις, δηλαδή την αθυροσκλήρωση, την καρδιοβολή και την νόσο των μικρών αγκίων, φτάνουν περίπου στο 70-75% όλων των εγκεφαλικών. Αυτές είναι οι τρεις βασικές κατηγορίες. Τώρα, αν βρούμε την αιτία και δεν ανοίγει σε μία από αυτές τις τρεις κατηγορίες, τότε την εντάσσουμε στην τέταρτη κατηγορία που λέμε ότι είναι μια ενατερογενές καλάθι, που λέμε ότι αυτά είναι διάφορα εγκεφαλικά, είναι τα σπάνια εγκεφαλικά. Πρακτικά είναι ό,τι δεν ανήκει στις τρεις πρώτες κατηγορίες. Το οποίο μπορεί να είναι πραγματικά οτιδήποτε. Δύο-τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μια πολύ κλασική εικόνα από την ακτινολογία. Βλέπουμε αυτή τη στένωση της αρτηρίας, η οποία βλέπουμε σαν φλόγα σφήνει προς τα πάνω. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα, η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική για τον διαχωρισμό της καροτίδας, ο οποίος μπορεί να γίνεται σε έδαφος τραυματισμού ή μπορεί να γίνει σε έδαφος νόσων του συνδετικού ιστού, όπως καλογονώσεις, όπως το Marfan. Οπότε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι νέος, δεν έχει άλλους παράγοντες κινδύνου και έχει ένα τραυματισμό, π.χ. ένα τροχαίο ατύχημα πριν μερικές ημέρες, μια πτώση, μια κάκωση ή να πάει σε ένα χειροπρακτικό, οφείλουμε να σκεφτούμε τον διαχωρισμό σαν πιθανή αιτία. Άλλη κατηγορία, άλλη πιθανή αιτία εγκεφαλικού. Βλέπουμε σε αυτήν την εικόνα ότι τις πολυάριθμες στενώσεις χαμηλά στον τράχυλο, σε όλους τους κλάδους από το αρτικό τόξο, διάχυτες στενώσεις, το οποίο ίσως να σας βοηθήσω λέγοντας ότι πρόκειται για μια γυναίκα νεαρής ηλικίας, η οποία έρχεται από την βαθιά Ανατολή, από την Άρπο Ανατολή, με αυξημένους δείκτες φλεγμονής. Θα μπορούσε να είναι μια αρτηρίδα τα καγιά σου. Και πάλι εδώ δεν έχει να κάνει με αθυροσκλήρωση, δεν έχει να κάνει με καρδιοβολή, δεν έχει να κάνει με νόσο των μικρών αγκίων, έχει να κάνει με ένα συστηματικό νόσημα όπως η τα καγιά σου. Άλλη περίπτωση, όπως εδώ πέρα, σαν ασθενή ο οποίος είχε παλαιότερα λέμφωμα και μετά είχε ακτινοβολίες και αυτό οδήγησε σε στενώσεις σε αυτά τα αγκία, τα οποία κάποια στιγμή οδήγησαν σε ένα έμφρακτο. Άλλο χαρακτηριστικό έβριμα και απεικονιστική εικόνα, η νομική δυσπλασία είναι πολύ χαρακτηριστικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε πολλές διαφορετικές αιτίες. Μία από αυτές μπορεί να είναι και πάλι από την καρδιά, αλλά πρακτικά δεν είναι από την καρδιά, είναι πιο πίσω. Είναι το ανοιχτό ιδέστρημα, ένας τρόμος ο οποίος μπορεί να δημιουργηθεί στο πόδι, όπως για παράδειγμα σε ένα ασθενή με εντοβάθη φλεβική θρόμβωση, και να αποκολληθεί να ανέβει προς τα πάνω. Και ενώ κανονικά θα πήγε να κάνει πνευμονική εμβολή αυτός ο θρόμβος, σε αυτήν την περίπτωση, επειδή μπορεί να υπάρχει να παραμένει ανοιχτό το ιδέστρημα, το οποίο δεν είναι σπάνιο, ένας στους τέσσερις από εμάς έχουμε ανοιχτό ιδέστρημα, μπορεί λοιπόν αντί να πάει να κάνει πνευμονική εμβολή, να περάσει από τον δεξιό κατευθείαν στον αριστερό κόλπο και από εκεί να πάει προς τον εγκέφαλο και να κάνει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Όμως βλέπουμε πολλές ετερογενείς αιτίες εγκεφαλικών επεισοδίων, είδαμε συστηματικά νοσήματα, αγκίτιδες, εμβολή και πολλά άλλα. Και τέλος, όταν κάνουμε όλο τον έλεγχο και δεν βρούμε την αιτία, τότε λέμε ότι αυτό είναι αυτό που λέμε ως πρόσφατα ως κρυπτογενές εγκεφαλικό, κάτι δηλαδή στο οποίο δεν βρήκαμε την αιτία. Αυτή λοιπόν είναι η ταξινόμηση, η αιτιολογική ταξινόμηση των εγκεφαλικών, δηλαδή η αθυροσκλήρωση, η καρδιοβολή, η νόση των μικρών αγκίων, τα διάφορα και τα κρυπτογενή εγκεφαλικά. Και κλείνοντας, η τελευταία διαφάνεια είναι η ίδια με την πρώτη διαφάνεια και είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο θα ήθελα να κρατήσετε από αυτή την παρουσίαση, ότι τα εγκεφαλικά δεν είναι μία συγκεκριμένη νόσος, είναι ένα σετ συμπτωμάτων και σημείων, είναι ένα σύνδρομο. Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να βρούμε τι το προκάλεσε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.